κάμερα, όπως είδαμε πριν στα πλάνα, ήταν η Μέρη Αρώνη. Μπράβο, Τιμ. Κάποια στιγμή βγαίνει η Μέρη Αρώνη με μία, τέλος πάντων, συνάδελφο έξω να πάρει λίγο αέρα και βλέπει στο διπλανό το μαγαζί να είναι μέσα. Εννοείς το Αθηναίε, στην Ομιά. Ναι. Α, που κουρεστεί. Η Ιλιάνα μαζί με το Σνίκ. Λέει, αποκλείται, δεν είναι αυτή. Ναι, αποκλείται, είπε η Μέρη Αρώνη. Παίρνει την κάμερα και λέει, τραβάς. Ναι. 40 λεπτά υλικό. Τους βλέπετε. Αχ, θέλω να παρακολουθήσω. Εγώ τον οπερατέρ σκέφτομαι. 3-4 λεπτά από πλάνα. Δεν ήξεραν ότι υπήρχε κάμερα. Το πήρανε χαμπάρι. Όχι, δεν το κατάλαβα. Τώρα θα το δούμε. Τι ωραία ατμόσφαιρα που υπάρχει εκεί στο Ατενέ. Πόπο. Με τα κεράκια και τα κουτάκια. Α, Χριστοφούλου, πρέπει να σοριάστηκε τώρα. Είναι πολύ ωραίο, ε. Παιδιά, συνήθως δεν περιμένουμε. Η Χριστοφούλου έχει πλακώ στα Εβιάν τώρα, πρέπει. Συνήθως. Άσε με έξα, λέει. Να, έτσι την έχετε κάνει. Έτσι την κάνατε. Άρα, τσέκαρε το τηλέφωνο σου, όλα καλά. Να είναι ή στο κινητό του ή οι άντρε να κοιτάνε αλλού. Ή να είναι μουτρωμένη. Όντως, παιδιά, αυτό που είπες, οι άντρες εκτάνε αλλού. Μεγάλη αλήθεια. Παιδιά μου, έχει δεν τυχαίνει να βλέπετε τα ζευγάρια. Και αντί να είναι έξω και να είναι ο ένας μαζί με τον άλλο. Κοιτάνε το κινητό, θέλει τα ζευγάρια. Διαβάζουν αθλητικά. Περίμενε. Δεν λέω ότι ο καθένας εκφράζεται όπως θέλει. Κάποιοι θέλουν να είναι πιο εξωστρεφείς και να αγκαλιάζονται, να πιάνουν χεράκι. Εγώ δεν μπορώ σε δημόσιο χώρο, εντάξει, δεν μου έχει τύχει, βέβαια. Εξαρτάται το πώς είσαι. Εγώ είμαι έτσι. Εσύ είσαι. Εδώ, ο Κούπερ. Θέλει φιλιά και αγάπες. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει έρωτας. Παιδιά, δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει η σχέση του Σνίκ με την Ιλιάνα. Γιατί? Δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει, αυτό λέω. Αλλά προφανώς. Συγγνώμη για την έκφραση, αλλά θέλω να πολύ. Όταν βλέπει αυτές τις εικόνες, το πρώτο σου σχόλιο, βρεάρι μου, δεν είναι. Δεν ξέρω πώς θα κρατήσει αυτή η σχέση. Όχι, ενώ με την ίδια ένταση. Συγγνώμη, Φέη. Περίμενε. Περίμενε. Γενικώς οι άνθρωποι πολύ προβεβλημένοι, όπως είναι αυτοί οι δύο, η Ιλιάνα και ο Σνίκ, η εμπειρία μου μέχρι τώρα σε αυτή τη δουλειά μου έχει δείξει ότι οι σχέσεις αυτές δεν κρατάνε για πολύ. Συγγνώμη που το λέω. Πάει, Ελένα Χριστοφούλου, παιδιά. Τι κασάνδρα είναι αυτή που φέραμε. Όρεση είναι στην αρχή μια σχέση και θέλουν πάρα πολύ ο ένας τον άλλο. Ωραίο, τέλειο δεν είναι αυτό. Έτσι ξεκινάνε οι ωραίες σχέσεις. Τώρα είναι στη φάση που θέλουν. Θε να μιλήσουμε για τις σχέσεις που ξεκινάνε με λογική και επειδή όλα είναι σωστά και απλά είναι. Παιδιά, είναι στη φάση. Μα με βάζει τώρα να την. Του φαντάζεσαι να ανεβαίνουν τα σκαλιά τη Εκκλησία. Ορίστε. Του φαντάζεσαι να ανεβαίνουν τα σκαλιά τη Εκκλησία. Δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά κάνουν την καλύτερη αρχή έτσι. Ακούστε, παιδιά. Την καλύτερη αρχή για τα σκαλιά τη Εκκλησία. Είναι νέα παιδιά και είναι πολύ ερωτευμένα. Δεν είναι κακό. Όχι, δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει, αλλά αυτό που βλέπω είναι ότι δύο άνθρωποι θέλουν ένα τον άλλο πολύ. Είναι κακό αυτό που είπα. Όχι. Όχι, αλλά γιατί να πάει μέσα στο μυαλό σου ότι θα σταματήσει. Γιατί αυτή τη στιγμή ο ένας θέλει τον άλλον πάρα μα πάρα πολύ. Αυτό. Έτσι θα πει. Γιατί δεν πάνε να βρουν ένα δωμάτιο. Πειράζει που είπα, δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει. Για καλό το είπα. Όχι, αλλά επιλέγει έναν άνθρωπο γενικά. Δεν λέω το συγκεκριμένο ζευγάρι, γιατί τον θέλει πάρα πολύ. Όχι, γιατί δεν το θες μέτρια. Συμφωνώ. Γιατί τον θέλει πάρα πολύ. Απλά